Έχουμε το οριστικό τέλος της Βίκη Σκαγιά από το Next Top Model. Πάμε να δούμε, γιατί έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση το Star, και να μάθουμε πού θα τη βλέπουμε πλέον. Γιατί, να πούμε, το Next Top Model είχε συνδεθεί απόλυτα με τη Βίκη είχε Καγιά. Είχε στηθεί επάνω στη Βίκη Καγιά. Και όλοι πιστεύαμε ότι το τελευταίο πρόσωπο που θα αποχωρούσε από το συγκεκριμένο reality ήταν η Βίκη Καγιά. Για ποιο λόγο, θέλω να το ξαναδούμε το Next Top Model, μήπως. Και γι' αυτό. Θα το ξαναδούμε. Ναι. Γιατί έχει πολλές συμμετοχές. Αλλά χωρίς τη Βίκη Καγιά. Το τρέλερ έχει βγει. Έχει βγει το τρέλερ. Ακριβώς, και έχει και πάρα πολλές συμμετοχές. Άρα να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο. Τι ήταν αυτό που έκανε τη Βίκη Καγιά να φύγει από το Next Model και πού θα πάει. Πάμε στην ανακοίνωση. Το Δέλεαρ ήταν κάποιο άλλο. Ήταν το να παρουσιάσει η ίδια το Dancing with the Stars, το οποίο πλέον μετακομίζει από στο Star, από τον Αντένα στο Star. Ναι. Και πρότειναν στην κυρία Καγιά. Δέλεαρ είναι αυτό. Σαφώς, γιατί έχει και την εκπομπή της στη μεσημεριανή. Ναι. Έχει και χωρίς υποχρεώσεις ουσιαστικά το Dancing with the Stars. Εντάξει. Ελαφραίνει το πρόγραμμα χωρίς να μειώνεται το budget της. Το πρόγραμμά της σαφώς είναι πιο ελαφρύ. Το θέμα εδώ πέρα, κακές γλώσσες λένε ότι η ίδια έχει θέσει βέτο στο κανάλι ότι λόγω κάποιων συμπεριφορών δεν ήθελε να συμμετέχει και να συνεχίσει στο Next Top Model. Να πούμε επίσης. Και από το να τη χάσει το Star, της είπε να το κορίτσι μου, έχουμε και το συμβουλιάκι μας, πάρε το show του άλλο. Το θέμα είναι με ποιους τα είχε βάλει η Καγιά. Ποιους δεν ήθελε ή ποιοι δεν την ήθελαν και τι ξεκατίνιασμα υπήρχε στο παρασκήνιο μεταξύ της Καγιά και των συνεργατών που ήδη υπάρχουν στο πρόγραμμα του Next Top Model. Να πούμε λοιπόν ότι της είχαν προταθεί κάποια πρόσωπα για να αντικαταστήσουν κάποια άλλα που θα έφευγαν, όπως με το βοηθό της, τον Γιώργο, τον πώς τον λένε, τον Καράβα. Κακές γλώσσες λένε ότι ήθελε να αλλάξει όλο το πάνελ και να είναι ουσιαστικά πιο ελεγχόμενο προς αυτήν. Τα πρόσωπα που πρότεινε η ίδια ήταν πρόσωπα τα οποία άφηναν αδιάφορο το κανάλι. Άρα να πούμε ότι υπήρχαν κόντρες. Υπήρχαν κόντρες. Αυτό. Υπήρχαν κόντρες. Όπως είναι σε κανάλι, άλλοι και από πίσω θάβονται. Και σφάζονται και μεταξύ τους. Υπήρχαν κόντρες στο Star. Υπήρχαν κόντρες για όλο αυτό το reality. Και εδώ, να πούμε, θυμόμαστε ότι είχε αφήσει πολλές εχμές η Βίκη Καγιά για πρόσωπα που συμμετείχαν στην εκπομπή, αν θυμόσαστε καλά. Και με τη Ζενεβιέ δεν τα πηγαίνανε και πολύ καλά. Είχαμε αποκαλύψει πριν αρκετό καιρό, όταν η Καγιά βρισκόταν σε ένα ταξί και είχε σηκώσει το τηλέφωνο και έλεγε διάφορα για κάποιους συνεργάτες. Τα είχαμε μεταφέρει τότε. Βλέπαμε ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Η Βίκη έλεγε ή εγώ ή τους αλλάζετε όλους. Το κανάλι, για να μην έχει προβλήματα, λέει πάρε κοριτσάκι μου να κάνεις το dancing εκεί, μπας και ηρεμήσεις και να προχωρήσεις τα πράγματα. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα αντικαταστήσει τη Βίκη Καγιά. Και ποιος θα το βλέπει χωρίς τη Βίκη Καγιά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί όλοι το βλέπουν για τη Βίκη Καγιά. Είναι πολλοί που το βλέπουν αποκλειστικά για τη Βίκη Καγιά. Έλα ρε Λούρο, μας τρελάνεις τώρα. Εσύ το βλέπεις την Καγιά. Ή που βλέπεις που πήγανε νεαροί μέσα για να παίρνεις μάτι. Πρώτα απ' όλα δεν μου άρεσε κανένας από αυτούς. Άστα τώρα εδώ πέρα που μας δουλεύεις τώρα. Δεν μου άρεσε κανείς. Ενώ δεν το βλέπες, με το που πήγανε οι πιτσιρικάδες οι νεαροί. Τι να τους κάνω. Καθόλου και δεν τους έβλεπες. Κοριτσάκι είναι να μην τους δει, δεν το καταλαβαίνω. Εδώ αρνείται, λέει όχι, δεν τους κάνω. Μα δεν τους έβλεπα. Δεν μου άρεσε κανένας από αυτούς. Συγγνώμη, δεν σου άρεσε ο Αντρέας τώρα. Όχι, δεν τους στείλουν. Μα δεν μου άρεσε. Καταρχήν ήταν πολύ μικρή αυτή, πολύ πιτσιρίκια ήταν. Άρα ένα συν λοιπόν στα γούστα της κυρίας Λούρου. Θέλουμε όριμους κυρίου. Το έχει πει αυτό. Ακόμα και ο 80 είχε πει να είναι, αρκεί να είναι ερωτεύσιμος. Είπε ότι αν μου αρέσει εμένα δεν κοιτάω την ηλικία. Νομίζω χρειάζομαι λίγο νερό στην ηλικία. Το έχει πει αυτό. Τώρα το θέμα είναι να σ' αρέσει εσένα. Τώρα πόσο χρόνο είναι, θα κοιτάξουμε. Απλά γενικότερα στα γούστα μου δεν είναι οι πολύ μικριάτες. Δηλαδή, τύπου ένα 20 δεν θα με συγκινήσει το ίδιο μέλλον που είναι γύρω στα 40, ας πούμε. Άρε, Ρούλα, να τα ξαναπούμε σε 30 χρόνια, αρέσει. Τζίπα, πάντως έχεις ελπίδες. Νομίζω έχεις όλο το πακετάκι για να τη συναρπάσεις τη Λούρου. Να σε καλά. Άρα σε λέει ηλικιωμένο. Αν δεν το κατάλαβες αυτό. Ένας από 40 χρονών είναι ηλικιωμένος. Σε λέει καραόριμο, Τζίφα. Τι
τι να πω τώρα, μπορώ να μιλήσω. Γιατί την πληρώνω εγώ ποτέ, αλλά πώς γυρνάει σε μένα πάντα. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε.